21 είναι από το γιώτα έψιλον, γιώτα σίγμα τάφ κεφάλαιον, συγγνώμη, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Σελίδα 921, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 11 εδάφιο. Είπε δε ο Ιησούς, άνθρωπος της είχε δύο υιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασεν σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα, ο νεότερος Υιός απεδίμησε εν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού εδαπάνησε τα πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήρχε και προσεκολήθη σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ο οποίος έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους. Και επεθύμινα γεμίσει την κοιλίαν αυτού από τον ξηροκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ερθόν δε εις αυτόν, είπεν, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου στην άρτον και εγώ χάνομαι υπό της πείνης, σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον στον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήλθεν προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσαν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησαν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω τη στολήν την πρώτην και εδίσατε αυτόν. Και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας αυτού. Και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη, και ήρχισαν όλοι να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, καθώς ερχόμενος επλησίασε, εις την οικία νίκουσε συμφωνίαν και χορούς, και προσκαλέσας έναν των δούλων ηρώτα, τι είναι τα αυτά? Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδερφός σου ήλθε και έσφαξαν ο πατήρ σου το μόσχον των πισιτευτών, διότι απείλαυσαν αυτόν υγιένοντα, και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα, ιδού, εγώ τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει, και σε με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εμφραθώ μετά των φίλων μου. Όταν δε ο Υιός σου ούτως, ο καταμφαγός σου των βίων με τα πορνών, ήλθεν έσφαξες δι' αυτών των μόσχων των σιτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι. Πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη. Ο πατέρας με δύο παιδιά. Και η παραβολή αυτή τη λένε οι άνθρωποι του ασώτου Υιού. Εγώ όμως τη λέω η παραβολή της αγάπης του πατρός. Αμήν. Θα μου πεις γιατί, έτσι το έχω καταλάβει. Όσα ακούσαμε μέχρι τώρα, βεβαίως εξέλεξα και προσευχήθηκα στον Πατέρα να μου δώσει την καρδιά του Άβραμ και να διώξει από μέσα μου κάθε τι από την καρδιά του Λότ. Τώρα όμως έρχομαι σε ένα μεγάλο δίλημα. Όχι πολύ μεγάλο, γιατί ξέρω το τέλος. Εάν δεν ήξερα το τέλος της υποθέσεως, σε ποιον θα ήθελα να μοιάσω? Σε ποιον? Στον πρεσβύτερο Υιό ή στον νεότερο Υιό? Κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί,
πόσο σημαντικό είναι να καταλάβω ότι εγώ δεν μπορώ να εκλέξω το καλύτερο για τον εαυτό μου. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και σας ρωτάω, ποιον θα εκλέγατε? Εγώ θα εξέλεγα τον πρεσβύτερο. Ήταν ένας πιστός, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον πατέρα του, ποτέ. Όλες τις εντολές του πατέρα του τις εκτελούσε, ό,τι του λέγε. Θα έλεγα, ό,τι έλεγε το Ευαγγέλιο, αυτός το έκανε. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τίποτα. Ποτέ δεν σκέφτηκε τίποτα κακό. Και ό,τι λέει έχει απόλυτο δίκιο. Ό,τι εκφράζει εκ του περισσεύματος της καρδίας του με το στόμα είναι όλα σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο. Όλα τα χρόνια της ζωής μου δουλεύω εσένα. Και ποτέ δική σου εντολή εγώ δεν παρεύει. Και εκφράζει και κάτι. Ούτε απέτησα και τίποτα. Ούτε ένα ερήφιο δεν σου ζήτησα. Γιατί αν σου ζήταγα θα μου δίνες. Ούτε ένα κατσικάκι δεν σου ζήτησα. Καμία απέτηση. Πάντα έλεγα γεννηθεί το θέλημά σου. Πάντα έλεγα ό,τι εσύ θέλεις πατέρα. Ό,τι εσύ θέλεις αυτό θα κάνω. Όπου εσύ μου πεις να πάω θα πάω. Ό,τι εσύ μου λες να κάνω το κάνω. Δεν έχω καμία απέτηση. Ούτε σου ζήτησα ποτέ κάτι για να εφρανθεί η ψυχή μου. Για να καλοπεράσω. Για να διασκεδάσω. Τέλειος. Συγγνώμη που θα το πω αυτό. Σαν και εμένα. Τέλειος. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι αλήθεια. Δεν λέω για μένα. Είναι αλήθεια. Τέλειος. Στην εκκλησία έρχεται, στη διδαχή των Αποστόλων μένει, στην κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή, εργάζεται το έργο του Θεού, σκουπίζει την εκκλησία, μαγειρεύει, είναι στη φύλαξη, βοηθάει όσο μπορεί. Τέλειος. Αυτόν διαλέγω. Μα είναι ποτέ δυνατό να διαλέξω τον νεαρό, τον άσοφο? Είναι ποτέ να επιλέξω, να το πω αλλιώς, το Λότ που έφυγε? Τον Άβραμ διαλέγω. Πάντα υπάκουος κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Και τι είπε στο Λότ? Όπου θέλεις πήγαινε, ό,τι θέλεις κάνε. Και τι έκανε ο νεότερος? Σαν το Λότ. Δώσ' μου το ανήκον μέρο της περιουσίας. Δικά μου είναι αυτά. Μου ανήκουνε. Έτσι είναι ο Λότ. Τα δικά σου και τα δικά μου, δικά μου. Δεν είπε δικά μας. Έτσι είπε και ο νεότερος. Σαν το Λότ. Πώς να εκλέξω εγώ το Λότ?
Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας, αλλά τι να το κάνεις, να πάω στην γη την μακράνη. Εδώ χαλάει η δουλειά. Η δουλειά χαλάει πού πας, όπως είπαμε και προηγούμενα. Πού σκοπεύεις να πας. Και ο μεγάλος και ο μικρός το ίδιο έχουν. Πού σκοπεύεις να πας. Ο πατέρας, απόλυτη ελευθερία. Τι θέλεις, το ανήκω μέρος της περιουσίας, σαν το Άβραμ, πάρ' το παιδί μου, πάρ' το. Δεν το ρώτησε τι το θες, τι θα κάνεις, ξέρει. Δεν το ρώτησε πού θα πας, τίποτα δεν το ρώτησε. Πάρ' το. Το πήρε, πήγε στη χώρα την μακράν, έζησε ασώτος αρκετό καιρό, σπατάλησε όλη την περιουσία του πατρός του, και ξαφνικά βρέθηκε σε πείνα. Προσέχετε όμως. Και ο Άβραμ βρέθηκε σε πείνα και πήγε στην Αίγυπτο. Πολύ μπερδεύτηκα σήμερα. Και εκεί στην Αίγυπτο πήρε λάθος αποφάσεις. Είπε η γυναίκα μου είναι αδελφή μου. Ο Φαραώ πήρε τη γυναίκα του. Διεπίστωσε του λέει ψέμα, του λέει γιατί με κορόιδεψες. Και έφυγε από την Αίγυπτο. Πού πήγε όμως? Πήγε πάλι στη γη Χαράν, εκεί που τον πήγε ο Κύριος. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο δεν είναι τίποτα άλλο από το τι κάνω, πού πάω. Τι θα κάνω, πού θα πάω. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Και αυτό εξαρτάται από την καρδιά μου. Πόσο τέλειος ήταν ο πρεσβύτερος Υιός. Πόσο τέλειος ήταν. Μα να μην έχει ούτε ένα πρόβλημα. Ούτε ένα ελάττωμα. Ούτε μία επιθυμία, ούτε ένα παράπονο. Κάτι όμως του έλειπε, που είναι το πολύ σοβαρό. Δεν είχε αγάπη. Ποτέ δεν είπε το νεότερο αδελφό του, αδελφέ μου. Πάντοτε τον έλεγε ο Υιός σου. Ποτέ αδελφέ μου. Ποτέ δεν αγάπησε. Ο Άβραμ αγάπησε τον Λότ. Μέχρι το τέλος. Ο πρεσβύτερος Υιός ποτέ δεν τον αγάπησε. Τον συχάθηκε. Ακούσε τον παλιό να πάρει και να πάει να ζει ασώτος με τα πορνών και να σπαταλήσει και την περιουσία του πατέρα μας, του πατέρα μου. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μεγάλη διαφορά. Αυτό που δεν έκανε ο Λότ. Δεν επέστρεψε ποτέ στον Άβραμ. Ποτέ. Ποτέ. Δεν σκέφτηκε. Θα γίνει καταστροφή μεγάλη, πείνα μεγάλη. Τίποτα δεν θα μείνει. Λέει άφησέ με να πάω μέχρι τη Σιγούρ. Προλαβαίνω να πάω. Σήμερα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, μας προσκαλεί ο Κύριος να έλθουμε εις Αυτόν. Τι θα πει να έλθουμε εις Αυτόν? Να έλθουμε εις Αυτόν. Δηλαδή κατά πάντα. Ευάρεστοι στο Θεό.
όχι μέσα στην Εκκλησία μόνο, πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία. Μπορείς να έρθεις στην Εκκλησία και έξω να φοράς παντελόνια, να έρθεις μέσα στην Εκκλησία και να έχεις βαμμένα τα μαλλιά σου, να έρθεις στην Εκκλησία και να κοιτάς με μισό μάτι, με ζήλια την αδελφή σου και τον αδελφό σου. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή τη ζωή τη συχαίνεται ο Θεός. Τη βδελείται ο Θεός. Βδέλυγμα. Ξέρετε τι θα πει βδέλυγμα? Για βρέστε μου μια χειρότερη λέξη στην ελληνική γλώσσα από τη λέξη βδέλυγμα. Δεν υπάρχει. Κάθισα και το ψάξα. Δεν υπάρχει χειρότερη λέξη από τη λέξη βδέλυγμα. Η γυναίκα του Λωτή ήταν βδέλυγμα. Αγαπούσε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Λωτ ξέχασε τελείως τον Άβραμ, την αιτία της ευλογίας. Βδέλυγμα. Ο νεότερος Υιός κάθισε και σκέφτηκε. Κύριε Θεέ, κάθισε και σκέφτηκε με, θα έλεγα, με μεγάλη προσοχή. Πού κατάντησα εγώ? Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί η κρίση του Θεού θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού. Μη φτάσεις στο σημείο να πεις που κατάντησα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα πες συγχώρεσέ με, Κύριε. Τώρα. Μην αφήσεις να εξελιχθεί το βδέλυγμα του Θεού στη ζωή σου. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις. Το ερώτημα είναι, θέλεις να επιστρέψεις στον Άβραμ ή θέλεις να προχωρήσεις με βάση τις αποφάσεις σου? Επαναλαμβάνω, και αυτό το άκουσα από τον ουρανό. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα εξεζήτησε το όνομα του Χριστού για να σωθείς. Αύριο είναι αργά. Τώρα. Όχι αύριο, τώρα. Κύριε Θεέ μου. Και πόσο χαίρομαι για τον άσωτο Υιό, ο οποίος ήλθε σε Αυτόν, η πείνα έγινε σε Αυτόν ευλογία. Η πείνα έγινε στο Λότ κατάρα. Η ευλογία του πατρός στον πρεσβύτερο γιο έγινε κατάρα. Κοιτάξτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό μου είπε ο Κύριος, μετά το κατάλαβα. Τώρα! Τώρα! Γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Μην περιμένεις, μην χάνεις ένα δευτερόλεπτο. Τώρα πάρε απόφαση θανάτου και πες από εδώ και στο εξής, εγώ θα κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος. Θα επιστρέψω στο Χριστό. Όχι όπως εγώ νομίζω, όχι βλέποντας υψώσας τους οβδαλμούς, είδε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνου και είπε, να το μέρος που διαλέγω να μείνω. Μπα. Κύριε Θεέ μου. Και πήρε αυτή τη στερεή απόφαση εκείνη τη στιγμή.
πόσο χαίρομαι όταν βλέπω αδελφούς να μετανοούν έμπρακτα. Και πόσο περισσότερο χαίρομαι όταν βλέπω τον εαυτό μου να μετανοώ την ίδια στιγμή. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξεχνάω τον αδελφό μου τον Λούι που έλεγε αυτόματη μετάνοια. Όχι αύριο. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, όταν το άκουσα, τώρα έμεινα, α! Ξέρετε, θα πει να ακούς τη φωνή του Θεού και να σου λέει τώρα, Γιώργο! Τώρα είναι ο καιρός που σε περιμένω. Το αύριο δεν είναι στα χέρια σου. Δεν είναι στα χέρια σου το αύριο. Αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα πάρε απόφαση θανάτου. Τώρα πες ιδού εγώ γεννηθείτε το θέλημά σου. Αμήν, αδέλφια μου. Αμήν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όπως το κατάλαβα εγώ, μακάρι, μακάρι να μας δίνει, να μας δώσει ο Θεός. Συγγνώμη που το λέω αυτό, συγγνώμη. Να σας δώσει ο Θεός να το καταλάβετε όπως το κατάλαβα εγώ αυτό το τώρα. Τρομοκρατήθηκα. Τρομοκρατήθηκα. Ξέρετε τι θα πει να ακούς το Θεό να σου λέει τώρα. Κύριε Θεέ μου. Και πράγματι ο νεότερος Υιός είπε, τι κάνω εδώ και χάνουμε? Τώρα θα πάω στον πατέρα μου. Καλά, δεν τρέπεσαι? Τι θα του πεις? Εμπιστεύεται ότι ο πατέρας του τον αγαπάει? Εμπιστεύεσαι ότι ο πατέρας σου αγαπάει? Ότι ο Χριστός σ' αγαπάει? Εμπιστεύεσαι? Θέλεις να σε εμπιστεύεται και ο Χριστός για να συνεχίσει να σ' αγαπάει? Καταλάβατε τι ρώτησα? Θέλεις να σε εμπιστεύεται και ο Χριστός για να συνεχίσει να, για να συνεχίσεις να απολαμβάνεις την αγάπη Του? Θέλεις? Τώρα. Τώρα. Το αύριο δεν σου ανήκει. Δεν το ξέρεις. Τώρα θα πάω. Άρχισε να ανεβαίνει. Και θα του πω, Πάτερ, είμαι άθλιος, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιος σου. Τέλειωσε. Κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου. Τον έσχα το κάνε με. Αλλά με έκπληξη, καθώς ανέβαινε, είδε τον πατέρα του να τον περιμένει. Τι έκπληξη είναι αυτή? Όχι να τον μαλώσει. Δεν του είπε που ήσουνα. Δεν του είπε δεν τρέπεσαι, τι έκανες. Δεν του είπε ό,τι και να έκανες εγώ τέλος πάντων σε συγχωρώ. Δεν του είπε έτσι. Ξέρετε τι έκανε? Τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε. Τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε επειδή είπε τώρα πάω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάζει και τους δούλους του. Φέρτε λέει τη στολή την πρώτη και την καλύτερη, δεν δείστε τον. Φορέστε του και τα υποδήματα. Τα πόδια του είναι πληγωμένα. Βάλτε του και το δαχτυλίδι. Ήταν νεκρός και ανέζησε. Είναι ο γιος μου, ο γιος μου που τον αγαπάω. Και όχι μόνο αυτό. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που δεν λυπήθηκε το μόσχο το συντευτό, τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον θυσίασε για τον άσωτο Υιό, για μένα, για σένα τον θυσίασε. Τι να πούμε Κύριε μου, τι να πούμε για την αγάπη Του, τι να πούμε για τα χάλια μας, τι να πούμε παρά μόνο έλεος, έλεος, έλεος. Κύριε Θεέ μου, ελέησέ μας σε παρακαλώ. Άθλοι και ούτε δεν είμαστε,
άχρηστη. Τενεκές ξεγάνωτος είμαι, Κύριε, το ξέρω. Τι να σου πω, τι να σου πω. Και να τώρα και ο πρεσβύτερος Υιός, που ήθελα να του μοιάσω. Αφού όλα τα κάνω. Ναι, αλλά αγαπάς τον αδελφό σου. Και τώρα θα το πω πιο καλά. Συγχωρείς τον αδελφό σου. Το πω πιο καλά. Έχεις την αγάπη του πατέρα σου στην καρδιά σου. Χαίρεσαι. Καμία σχέση, αδελφοί αγαπητοί, η καρδιά του Λότ με το Άβραμ. Καμία σχέση η καρδιά του πρεσβύτερου Υιού με του πατέρα. Καμία. Καμία σχέση. Τελείως διαφορετικές καρδιές. Μα ούτε ελάχιστη ομοιότητα. Πα. Κι όμως ήταν στα μάτια μου και πιστεύω και στα μάτια σου τέλειος. Αλλά ήταν άθλιος, άχρηστος. Και δεν μετενόησε. Και δεν βλέπουμε να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα. Και τώρα σκεφτόμουν, όταν θα πάμε εκεί πάνω, αν μας αξιώσει ο Θεός, θα δούμε τον πρεσβύτερο ή τον νεότερο. Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Θα δούμε τον Άβραμ ή τον Λότ. Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Το εκείνο το ερώτημα όμως που χρειάζεται να απαντήσω είναι, θα δούμε τον εαυτό μας. Αμήν.